Συγγνώμη, φίλοι πρέσβυρα της Δημοκρατίας, της Κούβας στη χώρα μας και αγαπητοί, αγαπητές φίλες και φίλοι συναγωνίστρες και συναγωνιστές. Τιμώντας σήμερα τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης, ένα ερώτημα αναδύεται μπροστά μας. Ποια είναι η αξία της σήμερα για το δικό μας λαό, για τους λαούς όλου του κόσμου? Γιατί συνεχίζει να ακτινοβολεί 60 χρόνια τώρα? Προφανώς η αξία της για το λαό της Κούβας είναι χειροπιαστή και αναμφισβήτητη, αναλύθηκε άλλωστε επαρκώς από τους συνομιλητές μου. Προφανώς οι προσωπικότητες των ηγετών της Επανάστασης συνεχίζουν να ακτινοβολούν και σήμερα, ακόμη και μετά τον φυσικό θάνατό τους. Είναι όμως μόνο αυτό? Θα επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα με τα λόγια του ίδιου του ηγέτη της Επανάστασης, του Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έλεγε: «Επανάσταση είναι να έχεις αίσθηση της ιστορικής στιγμής. Είναι να αλλάζεις όλα όσα πρέπει να αλλάξουν. Είναι η πλήρης ισότητα και ελευθερία. Είναι να σου φέρονται και να φέρεσαι στους άλλους σαν σε ανθρώπινα όντα. Είναι να χειραφυτούμαστε για μας τους ίδιους με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι να ψηφούμε ισχυρές κυρίαρχες δυνάμεις μέσα και έξω από το κοινωνικό και εθνικό περιβάλλον και πλαίσιο. Είναι να υπερασπιζόμαστε αξίες που πιστεύουμε με τίμημα την οποιαδήποτε θυσία. Είναι η σεμνότητα, η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη και ο ηρωισμός. Είναι να αγωνιζόμαστε με τόλμη, εξυπνάδα και ρεαλισμό. Είναι να μην λέμε ποτέ ψέματα, ούτε να παραβιάζουμε ηθικές αρχές. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συντρίψει τη δύναμη της αλήθειας και των ιδεών. Επανάσταση σημαίνει ενότητα, ανεξαρτησία, είναι να παλεύουμε για τα όνειρά μας, για τη δικαιοσύνη, για την Κούβα και τον κόσμο, που είναι η βάση του πατριωτισμού μας, του σοσιαλισμού και του διεθνισμού μας. Πραγματικά, φίλοι και συναγωνιστές, όσα ακολούθησαν την νικηφόρα είσοδο των Κουβανών επαναστατών την 1η του Γενάρη του 1959 στην Αβάνα, επιβεβαιώνουν πλήρως αυτά τα λόγια του Φιντέλ Κάστρο. Η νέα επαναστατική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κιόλας καταπιάστηκε να αλλάξει όλα όσα έπρεπε να αλλάξουν. Αφαίρεσε από τους ντόπιους και ξένους πρωτοκράτες το ζαχαροκάλαμο και τη βιομηχανία ζάχαρης, τη γη και την αγροτική παραγωγή, την τηλεφωνία, τον ηλεκτρισμό, τους ιδιοδρόμους, τα μεταλλεία χαλκού, μαγκανίου και νικελίου, την Εθνική Τράπεζα και πολλά άλλα. Τα απέδωσε στο λαό, τα έκανε κτήμα του, διακήρυξε το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης και των συντελούμενων αλλαγών. Έφερε νέες σχέσεις στην παραγωγή, στο σχεδιασμό και την οργάνωσή της, στην αξιοποίηση του παραγόμενου πλούτου. Από την πρώτη μέρα έφερε στο νησί την πλήρη ισότητα και ελευθερία των ανθρώπων, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο και χρώμα του δέρματος. Έμπρακτα δίδαξε τις αξίες αυτές στους λαούς της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής. Με την απρόκειρη βοήθεια που πρόσφερε και προσφέρει, μορφωτική, ιατρική, φαρμακευτική, έδειξε στους ταπεινούς και καταχρονημένους πώς είναι να φέρεσαι στους άλλους σαν σε ανθρώπινα όντα. Παράλληλα με την καθημερινή μάχη για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, ο Φιντέλ, ο Τσέ, οι σύντροφοί του έδωσαν μεγάλη σημασία στη θεωρητική προετοιμασία και κατάρτιση, τη συστηματική και μεθοδική μελέτη της επιστημονικής κοσμοθεωρίας του κομμουνισμού. Την προσωπική τους πρώτα απ' όλα με το διάβασμα και την αυτομόρφωση, αλλά και όλων αυτών που οικοδομούν τη νέα κοινωνία. Γνώριζαν καλά πόση αξία έχει η επιστήμη και η γνώση για να χειραφετούμαστε
για μας τους ίδιους όπως έλεγε και για τις δικές μας, με τις δικές μας προσπάθειες. Σε όλη την επαναστατική τους διαδρομή από την πρώτη αποτυχημένη επίθεση στο στρατόπεδο Μονκάδα μέχρι την θριαμβευτική είσοδο των επαναστατών στην Αβάνα αξιθήσαν τις ισχυρές κυρίαρχες δυνάμεις μέσα και έξω από το κοινωνικό και εθνικό περιβάλλον και πλαίσιο. Με οποιοδήποτε τίμημα υπερασπίστηκαν τις αξίες που πίστευαν. Γιατί πράγματι πίστεψαν ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συντρίψει την δύναμη της αλήθειας και των ιδεών, όπως έλεγε ο Φιντέλ. Γιατί μέσα από την θεωρητική κατάρτιση και γνώση, στηριγμένη στην πείρα του διεθνούς εργατικού, κομμουνιστικού και επαναστατικού κινήματος, γνώριζαν καλά ότι η εποχή του ιμπεριαλισμού, του μονοπωλιακού, δηλαδή καπιταλισμού, είναι η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Ότι ο χαρακτήρας μιας επανάστασης προσδιορίζεται από τον χαρακτήρα της εποχής, καθορίζεται από τη βασική αντίθεση που πρέπει να λύσει η επερχόμενη επανάσταση, από το ποια κοινωνική τάξη δηλαδή έρχεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Με απαράμιλη τόλμη, ηρωισμό, εξυπνάδα και ρεαλισμό, οι 12 μόλις επαναστάτες που επέζησαν κατά την απόβαση από το πλοιάριο γράμμα, σε 2 μόλις χρόνια κατάφεραν να διασχίσουν το νησί από άκρο εις άκρον και να μπουν νικητές στην Αβάνα. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο αδερφός του Ραούλ, ο Τσέ, ο Καμίλος Χιενφουέγος, ο Χουάν Αλμέιδα καταφέραν να ξεσηκώσουν τον λαό, να γίνουν χιλιάδες. Στηρίχθηκαν στο λαό τους, στους εργάτες, στους αγρότες, στους φοιτητές και στους διανοούμενους. Στηρίχθηκαν στο κίνημα της 26ης του Ιούλη με επικεφαλής τον Φρανκ Παΐς, στο Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Κούβας, όπως τότε ονομαζόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, στο Επαναστατικό Διευθυντήριο, στους λεγόμενους επαναστάτες φοιτητές. Βασίστηκαν στη δράση των οργανωμένων δυνάμεων στις πόλεις, στην παράνομη δράση των κομμουνιστών, συνδικαλιστών στους χώρους δουλειάς, στην αγροτιά, στην νεολαία. Αυτή η προετοιμασία και η συμμετοχή της εργατικής τάξης και του λαού συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη της Επανάστασης. Η νίκη της Επανάστασης και η επικράτηση του σοσιαλισμού στην Κούβα διέλυσαν πολλούς μύθους. Ίσως όμως ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι πως η αστική τάξη και οι διάφοροι υπηρέτες της καλλιεργούν με ξεχωριστό ζήλο και πονηριά και εδώ στην πατρίδα μας. Ότι δηλαδή δεν μπορεί ένας λαός μόνος του, κόντρα στη θέληση των ισχυρών ιδεαλιστικών δυνάμεων, να αποφασίσει ελεύθερος για την τύχη του, για τον δρόμο ανάπτυξής του, για αυτό που θα ακολουθήσει η χώρα του, για το πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του. Η σοσιαλιστική Κούβα απέδειξε ότι ποτέ ένας λαός δεν είναι μόνος. Ότι στον αγώνα του πάντα θα έχει την πολύτιμη συμπαράσταση των εργαζόμενων και των λαών όλου του κόσμου. Σήμερα αυτό το δίδαγμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό για μας εδώ στην πατρίδα μας. Κόντρα στην άρχουσα τάξη, στην κυβέρνηση και τους άλλους πολιτικούς της εκφραστές που εκφοβίζουν τον λαό, ότι θα μείνουμε μόνοι και απροστάτευτοι, ότι δεν θα έχουμε στηρίγματα και συμμάχους, κόντρα στη λογική του εφικτού και στον συμβιβασμό. Γι' αυτό τάχα και πρέπει, όπως λένε, να δεχτούμε να είμαστε μανδρωμένοι στους συμπεριστικούς οργανισμούς, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δεχόμαστε την φτώχεια και την εξατλίωση, να διαθέτουμε τα τεράστια ποσά για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, να γίνεται η χώρα μας ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς και κράτη, να δεχτούν τα παιδιά μας να χύσουν το αίμα τους πλάι στους Αμερικανούς και νατοϊκούς υπεριστές δολοφόνους για ξένα και άνομα συμφέροντα. Συναγωνιστές και φίλοι, η Επανάσταση στην Κούβα είναι γνήσιο τέκνο της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Απέδειξε στην πράξη τα λόγια του Λένιν. Εμείς αρχίσαμε αυτό το έργο. Πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα,
οι προλετάροι πιανού έθνους θα αποτελειώσουν το έργο αυτό, δεν είναι το σημαντικό, το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό είναι ότι ο πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε, ο δρόμος χαράχτηκε. Η επανάσταση στην Κούβα απέδειξε αυτή την ομοτέλεια της κοινωνικής εξέλιξης. Απέδειξε ότι ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός είναι ο μόνος δρόμος των λαών. Απέδειξε ότι αυτό θα συμβεί παντού στον πλανήτη. Κόντρα στην πιο ρυθμισμένη αντίδραση του παλιού και του σάπιου, μέσα ακόμη και στις πιο αντίξωες συνθήκες.